Ο Γιώργιος Ιακωβίδης γεννήθηκε στη Λέσβο το 1853 και πέθανε στην Αθήνα το 1932. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους και ακαδημαϊκούς της χώρας μας. Σε ηλικία 13 ετών πηγαίνει στη Σμύρνη, στο σπίτι του θείου του, για να σπουδάσει σε ένα φημισμένο σχολείο, την Ευαγγελική Σχολή. Την ίδια εποχή εκδηλώνει τη μεγάλη του αγάπη για τη τέχνη, γιατί ξεκινάει σκαλίσοντας με εξαιρετική δεξιοτεχνία διάφορα πρόσωπα πάνω σε ξύλο. Το 1870 οι γονείς του, βλέποντας το ταλέντο του, αποφασίζουν να τον στείλουν στην Αθήνα, στο Σχολείο των Τεχνών, τη μετέπειτα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, για να σπουδάσει ζωγραφική και γλυπτική κοντά σε μεγάλους δασκάλους της εποχής. Ο 17χρονος Ιακωβίδης εντυπωσιάζει με το ταλέντο του και την αγάπη του για την τέχνη τους δασκάλους του. Βραβεύεται πολλές φορές στη διάρκεια των σπουδών του και τελειώνει τη σχολή με άριστα. Στα 1877 παίρνει υποτροφή από το ελληνικό κράτος και φεύγει για το Μόναχο, όπου συνεχίζει τις σπουδές του στην Ακαδημία των Καλών Τεχνών με σημαντικούς δασκάλους. Βραβεύεται επίσης πολλές φορές για τα έργα του και βλέποντας ότι στο εξωτερικό θα μπορούσε να εκπληρώσει καλύτερα τα καλλιτεχνικά του όνειρα, αποφασίζει να εγκατασταθεί μόνιμα στη Γερμανία για 17 χρόνια περίπου. Στο Μόναχο δημιουργεί το δικό του εργαστήρι, δουλεύει ακατάπαυστα, το ταλέντο του αναγνωρίζεται από τους καλλιτεχνικούς κύκλους της εποχής, το γερμανικό κράτος όπως και διάφορες χώρες όλη την Ευρώπη τον τιμούν με μεγάλα βραβεία και διακρίσεις. Στα 1900 δημιουργείται η Εθνική Πινακοθήκη και η ελληνική κυβέρνηση τον προσκαλεί να έρθει στην Ελλάδα για να αναλάβει τη διεύθυνσή της. Έτσι ο Ιακωβίδης γίνεται ο πρώτος διευθυντής της Πινακοθήκης και παραμένει σε αυτή τη θέση για 18 χρόνια. Το 1904 επίσης γίνεται διευθυντής στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου παραμένει για 26 χρόνια. 2 χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του από τη Σχολή Καλών Τεχνών, πεθαίνει σε ηλικία 80 χρόνων και αφήνοντας σε όλους μας ένα πλούσιο έργο. Ο Γεώργιος Ιακωβίδης, σπουδάζοντας στο Μόναχο, επηρεάστηκε αναπόφευκτα από το καλλιτεχνικό κίνημα του ακαδημαϊκού νατουραλισμού της λεγόμενης Σχολής του Μονάχου. Πρόκειται για το καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε στο Μόναχο τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και υποστήριζε ότι οι ζωγράφοι πρέπει να αποδίδουν με το πινέλο και τα χρώματά τους πιστά την πραγματικότητα, με αυστηρότητα και σοβαρότητα. Από την άλλη ο ίδιος, όπως και οι δάσκαλοί του, εξασκώντας τη ζωγραφική σύμφωνα με τις συγκεκριμένες θεωρίες, δεν μπορούσαν παρά να κατηγορούν τους νέους καλλιτέχνες, που την ίδια εποχή συγκεντρώνονταν στο Παρίσι, τους λεγόμενους Ιμπρεσιονιστές. Πρόκειται για το καλλιτεχνικό κίνημα που υποστηρίζει τις έντονες πινελιές πάνω στο καμβά, τα έντονα χρώματα και την παρουσίαση της πραγματικότητας σύμφωνα με τη φαντασία και την ευαισθησία του ζωγράφου. Όταν στα 1900 ο Ιακωβίδης έρχεται στην Ελλάδα, οι πνευματικοί και καλλιτεχνικοί κύκλοι της χώρας τον αναγνωρίζουν σαν έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους και δημιουργούς του τόπου μας. Ο ίδιος κυριαρχεί στο προσκήνιο της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, δεκαετίες κρίσιμες για την πατρίδα μας, γιατί σημειώνονται μεγάλες περιπέτειες και αλλαγές στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Με άλλα λόγια, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Βαλκανική, η διαμάχη ανάμεσα στο βασιλιά Κωνσταντίνο και στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για τη διακυβέρνηση της χώρας, η μικρασιατική καταστροφή και η προσφυγιά αφήνουν βαθιά τα σημάδια τους στην προπολεμική Ελλάδα. Βέβαια, οι συνθήκες αυτές δεν επιδρούν άμεσα στην ψυχολογία και την καλλιτεχνία του Ιακωβίδη, γιατί ο ίδιος είναι ένας ευκατάστατος και καταξιωμένος ζωγράφος, αναγνωρισμένος από την υψηλή αθηναϊκή κοινωνία που τον κατακλείζει με παραγγελίες των πορτρέτων της. Με άλλα λόγια, όλη η καλή κοινωνία της εποχής, πολιτικοί, βιομήχανοι, επιχειρηματίες, κυρίες της μεγαλοαστικής τάξης, τα αγόρια και τα κορίτσια τους θα παρελάσουν από το εργαστήρι του ζωγράφου με τα παραδοσιακά έπιπλα και τα ανατολίτικα χαλιά για να τους φτιάξει το πορτρέτο τους.
Από τις πρώτες λοιπόν στιγμές της εγκατάστασής του στην Ελλάδα ως το θάνατό του, ο Ιακωβίδης θα γνωρίσει πλούτο, δόξα, φήμη, θα περάσει στην ιστορία της τέχνης σαν ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους μας και θα ζήσει μια ήσυχη και ευτυχισμένη ζωή κοντά στο μοναχογιό του και στα εγγόνια του. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Γερμανία, ο Γιώργος Ιακωβίδης ζωγραφίζει νεκρές φύσεις, λουλούδια, κυρίως όμως σκηνές της καθημερινότητας από τον κόσμο των παιδιών. Άλλωστε τα έργα με παιδιά του Έλληνα ζωγράφου βρίσκουν θερμή ανταπόκριση τόσο από τους κύκλους των κριτικών τέχνης όσο και από τους κύκλους των αγοραστών της Βαυαρικής πρωτεύουσας. Τα πρώτα του έργα με παιδιά λοιπόν παρουσιάζονται το 1880 περίπου. Από το 1883 όμως, με τους πίνακές του, τα μικρά βάσανα και ο γακός εγγονός, ο ζωγράφος καθιερώνει στα έργα του το διάλογο ανάμεσα στα παιδιά και στους γέροντες, ανάμεσα στην παιδική ηλικία και τη γεροντική ηλικία. Η τρυφερή, ρόδινη σάρκα των παιδιών λάμπει φωτίζοντας τα χαρακωμένα από το χρόνο και τα βάσανα της ζωής πρόσωπα των γερόντων. Ο δημιουργός τους παρατηρεί με μεγάλη προσοχή και αποτυπώνει στον καμβά του τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Ως το τέλος της δεκαετίας του 1880, οι σκηνές αυτές παρουσιάζονται σε εσωτερικούς χώρους και προβάλλονται σε ένα σκοτεινό σχετικά φόντο, χρησιμοποιώντας κυρίως γιώδη χρώματα. Οι γέροντες είναι ντυμένοι συνήθως με σκούρα ρούχα, που χαρίζουν περισσότερη λάμψη στα χαρούμενα, λευκά ή ανθυρά χρώματα των παιδικών ρούχων. Από το τέλος της δεκαετίας όμως του 1880, η διάθεση, τα χρώματα και ο φωτισμός στους πίνακες του ζωγράφου αλλάζουν. Συγκεκριμένα οι μορφές τώρα προβάλλονται σε ένα φωτεινό φόντο και τα χρώματα ζωηρεύουν. Αυτή η αλλαγή βέβαια έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο δημιουργός διανύει μια ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή του, ύστερα από το γάμο του και τη γέννηση του μοναχογιού του. Όσο ο 19ος αιώνας πλησιάζει στο τέλος του, ο Ιακωβίδης γίνεται πιο τολμηρός. Τα χρώματα ζωντανεύουν και οι μορφές τώρα τοποθετούνται στην ύπαιθρο και λούσονται μέσα στο φως. Η επιστροφή του Ιακωβίδη στην Ελλάδα σημαίνει αλλαγή στη θεματική των πινάκων του, όπου τώρα κυριαρχούν τα πορτρέτα της υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας.
Ο Ιακωβίδης στα χρόνια αυτά και ως το τέλος της ζωής του γίνεται ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες προσωπογράφους και δέχεται πάρα πολλές παραγγελίες, ακόμα και από τους βασιλιάδες της εποχής. Γεγονός που του εξασφαλίζει δόξα και χρήματα σε πολύ σύντομο διάστημα. Ο Γεώργιος Ιακωβίδης υπήρξε ένας σπουδαίος τεχνίτης και ένας απαράμιλος σχεδιαστής. Με την τέχνη του μας αποκάλυψε ένα κόσμο βαθιά ανθρώπινο, πλούσιο σε συναισθήματα και συγκινήσεις. Τα πορτρέτα, οι εκφράσεις, οι φυσικές τους πόζες μέσα στον πίνακα, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές τους καταγράφονται με τέτοια αμεσότητα και ειλικρίνεια που καταλαβαίνεις ότι ο ζωγράφος πρέπει να έχει παρατηρήσει πολλές ώρες όλα αυτά τα πρόσωπα για να μπορέσει να τα αποτυπώσει με τόση ακρίβεια και αλήθεια. Ο Ιακωβίδης πραγματικά κατάφερε να μας παραδώσει μια μεγάλη παρακαταθήκη από πίνακες που απεικονίζουν με έξοχο ρεαλισμό σκηνές από τον κόσμο των παιδιών, όπως επίσης μας κληροδότησε μια μεγάλη κληρονομιά από πορτρέτα της αθηναϊκής ζωής των αρχών του 20ου αιώνα, που μόνο αυτός ήξερε τόσο πιστά να αποδίδει.